money on my wrist, I'm going crazy. Canary princess cuss for my baby. Out the window, I can hit a whole baby. Sipping Louis 13, I'm with a kissy. I made a wish I'm going. Hello και καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στο κανάλι μου και σήμερα παιδιά σας καλωσορίζω σε ένα βίντεο John Kinney Tube όπου μαζί θα διαβάσουμε τους στόχους σας για το 2022. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε τα σχόλιά σας. Θα ξεκινήσω λοιπόν με τα YouTube comments. Πάμε λοιπόν να διαβάσω το πρώτο σχολιάκι. Βλέπω από τον Δημήτρη, μου γράφει: στόχους φέτος θα βάλω να μπορέσω να έχω πλέον το δικό μου σπίτι. Πάρα πολύ όμορφα Δημήτρη, πιστεύω να τα καταφέρεις και να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι πάρα πολύ σύντομα μέσα στο 2022. Επόμενο σχολιάκι από την Βασιλική, μου γράφει: τέλειο το βίντεο σου, ευχαριστώ πάρα πολύ Βασιλική. Εγώ θέλω να βάλω στόχο να φτάσω 1000 στο TikTok, πάρα πολύ όμορφα. Και εννοείται ότι μόλις φτάσεις 1000 θα μπορείς και εσύ να κάνεις live-άκια στο TikTok και να περνάς πάρα πολύ όμορφα μαζί με τους φίλους σου. Επόμενο σχόλιο από την Έλενα Σουλού, μου γράφει: ωραίο το βίντεο σου, εγώ θέλω σαν στόχο πολύ να φτιάξω και εγώ ένα κανάλι στο YouTube, πάρα πολύ όμορφα. Να φτιάξεις ένα κανάλι στο YouTube και να ανεβάζεις ό,τι βιντεάκια σου αρέσουν και εσένα πάρα πολύ. Επόμενο σχόλιο από την Ένα Τέτα: ο στόχος μου είναι να τα πηγαίνω καλύτερα στο σχολείο και να γράφω καλύτερα διαγωνίσματα. Πάρα πολύ ωραία. Πιστεύω ότι αν δώσεις βάση στην παράδοση, θα σου μείνουν πιο εύκολα στο μυαλό σου και θα τα κάνεις μετά μια επανάληψη και θα είσαι ok και θα γράφεις πάρα πολύ καλύτερα και δεν θα χρειάζεται να κάνεις πάρα πολύ μεγάλη προετοιμασία σπίτι. Επόμενο σχόλιο από την Samantha Roblox, μου γράφει: στόχος μου είναι να τα καταφέρω να πάρω ένα καλύτερο κινητό και να τα πηγαίνω καλά στο σχολείο. Πάρα πολύ όμορφα, μακάρι να πάρεις και σε ένα καλύτερο κινητό. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια ποιο κινητό θα σου άρεσε να πάρεις για φέτος. Λοιπόν, επόμενο σχόλιο από την Νεβάκη, μου γράφει: στόχο για το 2022 θέλω να καταφέρω να κάνω καλές πράξεις και να βοηθάω περισσότερα άτομα. Πάρα πολύ ωραίο στόχος, πιστεύω να τα καταφέρεις και να τον εκπληρώσεις και να κάνεις και καλές πράξεις και να βοηθάς τον συνάνθρωπό σου. Τέλειο. Επόμενο σχόλιο από την Βανέσα Παπαδοπούλου, μου γράφει: ο στόχος που θέλω να βάλω φέτος είναι να βρω μια καλή δουλειά και να κάνω περισσότερα ταξίδια. Πάρα πολύ όμορφα και να βρεις και τη δουλειά που σου αρέσει και όταν πάρεις άδεια να πας και το πρώτο σου ταξιδάκι. Και όλα γράψαμε κάτω σε ποια χώρα θέλεις να ταξιδέψεις. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να ταξιδέψω στη Γαλλία. Παιδιά, στο τέλος θα πω και τους δικούς μου στόχους, οπότε να μείνετε μέχρι το τέλος και να δείτε τι κάνω και το dream board που έχω φτιάξει. Επόμενο σχολιάκι από τον Teo Tube: θέλω φέτος να ξεκινήσω γυμναστήριο και να κάνω καλύτερη διατροφή από ό,τι στην καραντινάτη εποχή. Πάρα πολύ όμορφα. Αυτό το είχα βάλει και εγώ πέρσι σαν στόχο και λειτουργήσε πάρα πολύ. Κατάφερα να χάσω ολόκληρα 3 κιλά. Επόμενο σχολιάκι από τον Παναγιώτη: μου γράφει: οι στόχοι που θα βάλω για το 2022 είναι να βρω μια καλή δουλειά που θα την κάνω με ευχαρίστηση και να φτιάξω επιτέλους το δικό μου σπίτι. Πάρα πολύ όμορφα και εσύ θέλεις να φτιάξεις το δικό σου σπίτι. Να τα καταφέρεις πιστεύω μέσα στο 2022. Μπορείς τώρα και να νοικιάσεις άμα θέλεις. Είναι και αυτό μια λύση. Επόμενο σχόλιο από την Addison is my queen: οι στόχοι που θα βάλω για το 2022 είναι να καταφέρω να περάσω παιδαγωγικό και να γράψω καλά στις Πανελλήνιες. Πάρα πολύ όμορφες σπουδές, πιστεύω να τα καταφέρεις, να διαβάζεις πάρα πολύ. Δεν κρίνεται η ζωή μας από τις Πανελλήνιες, αυτό να ξέρετε. Ο Σταύρος Πέστ μου γράφει: πολύ ωραίο το βίντεο σου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θέλω να καταφέρω να πάω στο γήπεδο του Ολυμπιακού, καθώς μένω στη Θεσσαλονίκη και δεν έχω πάει ποτέ. Πάρα πολύ όμορφα, μακάρι να καταφέρεις να πας και να βγάλεις και φωτογραφίες με τους παίκτες αν τους δεις εκεί πέρα. Επόμενο σχόλιο από τον Γρηγόρη μου γράφει: ο στόχος μου για το 2022 είναι να πάρω το lower examination στο φροντιστήριο και μετά να περάσω και τις εξετάσεις στο σχολείο. Αυτά είναι τα πιο πολύ τα σχέδια, τα σχολικά. Πάρα πολύ όμορφα. Πιστεύω να καταφέρεις να πάρεις το lower και να προχωρήσεις κιόλας και να πάρεις και το proficiency και ό,τι άλλο εσύ θέλεις. Και τελευταίο σχόλιο από την Sophia Drawings μου γράφει: η στόχη μου για το 2022 είναι να φύγει ο Μητσοτάκης από πρωθυπουργός και να πουλήσω περισσότερα σχέδια. Το πρώτο είναι ασχολιαστό, δεν θέλω να κάνω πολιτικά βίντεο. Και όσο για το δεύτερο σκέλος, μπορείς πάρα πολύ απλά να μπεις σε site όπου πουλάνε πράγματα μεταχειρισμένα ή καινούργια και να κάνεις ένα λογαριασμό εκεί πέρα και να πουλήσεις εκεί πέρα τα σχέδιά σου. Είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα, πιστεύω θα τα καταφέρεις. Πάμε λοιπόν και στο Instagram, όπου και εκεί πέρα έκανα ένα Instagram story και σας ρώτησα. Βλέπω, πρώτο σχόλιο, μου λέτε να τα πάω καλά στο σχολείο. Πάρα πολύ όμορφα και εσύ θέλεις να τα πηγαίνεις πάρα πολύ καλά στο σχολείο. Πιστεύω θα τα καταφέρεις, αρκεί να διαβάζεις που και που και να καταφέρεις να γράφεις καλά στα διαγωνίσματα.
Επόμενο σχολιάκι. Ένα στόχο μου είναι να περάσω στη σχολή που θέλω και να πετύχω επαγγελματικά. Πιστεύω και εσύ να τα καταφέρει να εκπληρώσει αυτό το στόχο και να περάσει εκεί που θέλει και να πετύχει και εσύ επαγγελματικά. Πάρα πολύ ωραίο στόχο. Επόμενο σχόλιο μου γράφεται: στόχο μου είναι να μπορέσω να ζωγραφίζω τόσο τέλεια σαν εσένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω μια πάρα πολύ ωραία playlist εδώ πέρα που μπορεί να βρει όλα μου τα βίντεο ζωγραφικής και τα εξηγώ κιόλας και τα πιο παλιά μου και πιο αναλυτικά, τι χρώματα βάζω, ποιες εταιρείες και αυτά, και να μπεις και να προσπαθήσεις μαζί μου να φτιάξεις ένα πάρα πολύ όμορφο πίνακα, και αν τα καταφέρεις κάνε μετά ξανά Instagram stories να το δω και εγώ. Και τελευταίο σχολιάκι μου γράφεται να έχει όλος ο κόσμος υγεία και να συγκατοικήσω με τα γόρια μου πάρα πολύ όμορφα. Μακάρι να σε εκπληρωθεί αυτός ο στόχος και να έχουμε όλη υγεία το 2022, το κυριότερο κιόλας, και μακάρι να συγκατοικείς και με τα γόρια σου. Είναι πάρα πολύ ωραίες στόχοι. Πάμε λοιπόν και στο TikTok, όπου και εκεί πέρα έκανα ένα βιντεάκι. Πρώτο σχόλιο βλέπω από τον Διονύση. Μου γράφει να βρω κανέναν φίλο επιτέλους αληθινή εκτός από τον Τζόνι. Πιστεύω το 2022 να τα καταφέρεις και να αποκτήσεις αληθινούς φίλους και να κάνετε διάφορα πράγματα μαζί, να παίζετε μπάλα, ποδόσφαιρο και ό,τι άλλο εσάς σας αρέσει. Ο Γιάνναρος Προ μου γράφει να βρω κορίτσι. Το εύχομαι πάρα πολύ, μακάρι να τα καταφέρεις και να αποκτήσεις και εσύ μια καλή κοπέλα στη ζωή σου. Η Έλενα Σουλού με έγραψε και στο TikTok, ευχαριστώ πάρα πολύ Έλενα, μου γράφει: στόχος μου είναι να τρώω πιο υγιεινά και να γυμνάζομαι αρκετά και να κάνω θετικές σκέψεις. Το εύχομαι πάρα πολύ να τρως από όλες τις τροφές πιστεύω και να μην θέλεις σε κάτι και θα καταφέρεις να πετύχεις πάρα πολύ εύκολα το στόχο σου και να κάνεις θετικές σκέψεις γιατί αυτές βοηθάνε πάρα πολύ να μπορέσουμε να βλέπουμε τα πάντα θετικά ακόμα και τα αρνητικά στη ζωή μας. Και τελευταίο σχολιάκι από τον NC Duffy μου γράφει: εγώ θέλω να χτίσω σώμα και να κάνω καθημερινή γυμναστική. Πάρα πολύ ωραία, θέλει λίγο κόπο, αλλά πιστεύω να τα καταφέρεις και εσύ το 2022. Και λοιπόν, παιδιά, αυτή ήταν η στόχη δική σας. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα και τους δικούς μου στόχους. Αυτή τη φωτογραφία σημαίνει ότι θέλω πάρα πολύ να τελειώσω τη σχολή. Ακριβώς απέναντι βλέπουμε το σήμα του YouTube, όπου θέλω να συνεχίσω πάρα πολύ να κάνω δημιουργικά βίντεο. Ακόμα και οι προβολές μου να πάνε πάρα πολύ χαμηλά, δεν θέλω να με νιάξει καθόλου και να στεναχωρηθώ. Εγώ θέλω να κάνω αυτό που αγαπάω πραγματικά. Και να καταφέρουμε να φτάσουμε 1000, για να μπορώ να κάνω ένα αξιοπρεπέστατο live με ζωγραφική και να ανοίξουμε και την κοινότητα. Ακριβώς εδώ πέρα βλέπετε ένα αεροπλάνο που το έχω άχτη, παιδιά, δεν έχω ταξιδέψει ποτέ με αεροπλάνο. Και ακριβώς από κάτω βλέπετε τη Γαλλία που θέλω πάρα πολύ να πάω στο Παρίσι και στη Disneyland που σας έχω πει και σε ένα προηγούμενο μου βίντεο. Εδώ πέρα υπάρχει η εικόνα που λέει Good Vibes Only, γιατί θέλω να κάνω μόνο θετικές σκέψεις και να αφήνω το κάθε αρνητικό έξω από εμένα. Εδώ πέρα βλέπουμε βαράκια γυμναστικής που σημαίνει ότι θέλω πάρα πολύ να γυμνάζομαι και αυτό το έτος. Εδώ πέρα βλέπουμε το drink more water, γιατί πάρα πολύ πίνω καφέ και νερό δεν πίνω καθόλου σχεδόν. Οπότε θέλω πάρα πολύ απλά να πίνω περισσότερο νερό στη ζωή μου. Εδώ πέρα βλέπουμε φωτογραφία με την Tokyo, που σημαίνει ότι θέλω να τη φροντίζω πάρα πολύ και να παίζουμε παιχνίδια μαζί όπως παλιά. Να βλέπουμε ένα πάρα πολύ ωραίο quote, το οποίο το έχω φτιάξει εγώ. Λέει keep your mind clear, που σημαίνει ότι θέλω πάρα πολύ απλά να κρατώ το μυαλό μου καθαρό και να μην σκέφτομαι πάρα πολλά πράγματα και να είμαι πάρα πολύ παραγωγικός στη ζωή μου. Και αυτό είναι το dream board για μένα, το έχω κιόλας εκτυπώσει και το έχω βάλει εδώ πέρα. Θα κλείσω με αυτό το βίντεό μου. Λοιπόν, θέλω τώρα κάτω στα σχόλια για το επόμενο John και YouTube να μου αφήσετε σχολιάκι. Αν ήταν η τελευταία μέρα της ζωής σας, τι θα επιλέγατε να κάνετε? Γράψτε μου λοιπόν κάτω όλα τα σχόλιά σας. Οπότε λοιπόν αυτό ήταν το βίντεό μας, πιστεύω να σας άρεσε. Κάντε λοιπόν άμα θέλετε μια εγγραφή όσο δεν έχετε κάνει και πατήστε και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε για το επόμενο βίντεο. Και άμα θέλετε ακολουθήστε με και στο Instagram, πιο ανώνυμοι, για να απαντάμε στις ερωτήσεις εδώ πέρα και σε απλό twist βιντεάκια μας. Αυτά λοιπόν, και μέχρι την επόμενη Πέμπτη, να περνάτε υπέροχα. Γεια σας!